Καλημέρα παιδιά, άλλο ένα βιντεάκι με το free training που σας έχω πει. Είχαμε κάνει και ένα προχθές, θα κάνουμε και ένα σήμερα, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο την και να σας πω και δυο μυστικούλια ακόμα που θεωρώ εγώ ότι θα σας φανούν χρήσιμα στην πορεία. Έχω βάλει, σήμερα έχω βάλει 10-11 στοιχήματα, κάπου εκεί πέρα έχω κάνει, έχω βάλει στα 1000-1100 ευρώ, αφού είναι χωρίς ρίσκο. Εντάξει, μάλλον αν θέλετε με πολύ μικρό ρίσκο τώρα, να μην λέμε και αυτό, με πάρα πολύ μικρό ρίσκο. Προχωράω γιατί δεν θα με πάρει ο χρόνος στο δεκάλεπτο, γιατί το ξανά έβγαλα το βίντεο και με έκοψε στα 8 λεπτά. Προχωράω λοιπόν πιο γρήγορα, του Bandicam δηλαδή, αυτό που τραβάει. Και πάμε στην 17 και 10 κατευθείαν, για να σας πω ότι έχω ξεκινήσει με αυτό το bet σήμερα. Εδώ, όπα, και μου δίνει 22,10, ανέβηκε. Το έχω σημειώσει στα 17-10, τώρα μου δίνει 22-10. Τέλος πάντων, έχω βάλει δύο στοιχηματάκια, βλέπετε, ένα 150. Πίστευα ότι θα πέσει η English Gold, είναι ούτε κουκέται δηλαδή, έχει πέσει πάρα πολύ ο Carmine Grabby, πάνω το φαβορί. Εντάξει, θα το αφήσω μήπως πέσει και αυτή και μου δώσει και αυτή κάτι από το 50, ας πούμε. Πάμε. Γράφτε λοιπόν σε ένα χαρτάκι 22,19. Εντάξει, για να πάμε στο επόμενο μπέμ, γιατί στο τέλος θα τα κάνουμε όλα μια σούμα, να δούμε ότι στις 12:57 που είναι τώρα και κάνω και το βίντεο, θα δούμε πώς θα παίρνουμε, έτσι. 17 λοιπόν και 30, πάμε πάλι στο Γιώργο, συν 4,65, εδώ από την Classic Signorita, συν 4,65, την πήραμε στο 9, έχει πάει στο 8,4, έχει πέσει λίγο, έτσι. 18 και 40 μετά πάμε, να βρούμε το 18 και 40, το York, έτσι. 23,25 δίνει εδώ, πέσει από το 5,3 στο 4,7, βλέπετε, εντάξει. Προχωράμε από εδώ για να πάμε στο Goodwood, 18,50, ναι, 18,50 Sandow, για να δω, δεν θυμάμαι, α, ναι, εδώ. Εδώ χάνουμε 4,88, περιμένουμε να πέσει, το αφήνουμε, είναι μικρό το ποσό που μας έχει πάει ανάποδα. Το αφήνουμε, δεν πειράζει, έτσι, και πάμε 19 μετά στο New Market. 19 στο New Market, 7 η ώρα, εδώ βίσα βάρκα στα νερά, δεν χάνουμε τίποτα, προχωράμε και από εδώ για να μην χάνουμε χρόνο με το βίντεο που σας λέω. Πού είναι μετά, 19 και 55 είναι στο Gemstone, 19 και 40. 50 και 55 τσέμστον, εδώ χάνουμε ένα 31 και 4 από πριν, γύρω στα 5 ευρώ σίγουρα έχουμε, έτσι. Θα δούμε πως θα πάει αυτό, το κοιτάζουμε συνέχεια. 19 και 55, μετά η άλλη είναι 20 και 35, μάλλον πρέπει να είναι, όχι, 20 και 35, άνεξ τον κούτρο. 20 και 35, εδώ μας δίνει το νούμερο 4, ο 50 τέτοιος, 606,4 τον επήραμε, έχει πάει στο 5,4, έτσι. Γράφεται σε στασίνη για να κάνουμε στο τέλος το λογαριασμό. 20 και 35, πάμε 21 και 40, 21 και 40, όχι, είναι 20 και 35, και μετά πάμε 21 και 40, βλέπω τα χαρτιά μου, τα έχω βάλει για να μην τα ψάχνω συνέχεια. Α, εδώ είμαστε, το μόνο κακό μπέντε αυτό, έχει πάει ανάποδα, 14,82, και το έχω κλείσει, βλέπετε, το κλείσα γιατί είχα βάλει δύο άλογα εδώ από 100, ο ένας πάει καλά, ο Duke of Bronze, βλέπετε, από 105,5 απόδοση έχει πάει στο 5,1, αλλά γύρισε ανάποδα ο άλλος, πιθανόν κάτι άλλο να παίξανε εκείνη την ώρα, δεν είναι μεγάλη η διαφορά, 4,6 και 9,2, αλλά εγώ το κλείσα για να μου δώσει αυτός κάτι, ξέρω εγώ, 7-8 ευρώ, να φύγω, είμαι μικρή κασούρα, είμαι το ίδιο, βάσει το ποσό. Έχουμε 21 και 40 στο Goodwood, πάμε στο 22, 22 και 5 στο Champions, όχι, 22 και 15 Goodwood πάλι. Και εδώ έχουμε το Marjoot, 9,67 κέρδος, τον πήραμε 3,4, έχει πάει στο 2,98. Κάντε λοιπόν τώρα μια σούμα να δείτε πόσο βγάζουμε. Συνήθως είμαστε στο 9 με 10% καθαρά. Εγώ τα έβγαλα, ήταν 68 ευρώ, ανέβηκαν κάποια, έπεσαν κάποια, κάπου στα 70, γιατί υπολογίζω ότι είναι πιο πολύ το κέρδος. Κάντε τα εσείς με ένα
μηχανάκι να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, όλο το κεφάλαιο είναι γύρω στα 1000 ευρώ. Δεν υπάρχει το ρίσκο. Ήταν αυτό που είδατε το μεγαλύτερο. Δηλαδή να σου γυρίσει λίγο ανάποδα, να φύγεις με 10, 14, 15 ευρώ. Άμα δεις ότι πηγαίνει, αυτό θα χάσεις. Να χάσεις άλλο ένα 30. Θα πάρεις από τα άλλα 6, 7, 8, 5 ας πούμε, γύρω στα 70, 80, 90 ευρώ. Αν τα αφήσεις μέχρι το μεσημέρι και ξέρεις και κουλαντάρεις και τις τιμές, ξέρεις και τις δυναμικότητες των αλόγων. Αυτά βέβαια θα γίνουν πώς. Θα γίνουν από μένα που θα τα δώσω εγώ πρωί-πρωί 9 η ώρα σε όλους τους συνδρομητές όπως τα δίνω. Έτσι και θα τα παρακολουθείτε εσείς με σειρά προτεραιότητας, ποιο είναι πιο δυνατό, ποιο θα πέσει πιο πολύ και όλα αυτά τα πράγματα. Χωρίς κέρδος, χωρίς ρίσκο, μία αν θέλετε με πολύ μικρό ρίσκο. Μία η ώρα έχετε καθαρίσει, μπορείτε να πάρετε τώρα τα λεφτά σας και να φύγετε. Και χεστήκατε ποιος θα κερδίσει και τι θα γίνει στις κούρσες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, άλλος ξεκινάει για το μεροκάμα το 12 μία η ώρα να το βγάλει, ή δεν το έχει βγάλει, ή είναι στα μισά. Εσείς θα έχετε βάλει 60-70 ευρώ και θα έχετε φύγει. Εντάξει, με κάποιο κεφάλαιο γύρω στα 8-9, ένα χιλιάρικο το πολύ. Δηλαδή, τι σημαίνει ένα χιλιάρικο, ότι αν παίξει 6 μήνες στοίχημα, αποκλείεται να μην χάσει ένα χιλιάρικο. Με τις μαλακίες, τα over-over, τα over και τα under και τα σημεία και τα όλα αυτά τα πράγματα. Αν τα φυλάξει αυτά και τα κάνει μια καλή κάβα και έχει ένα λογαριασμό κάπου, ή στην Betfair ή κάπου αλλού, δεν θέλω να κάνω τώρα και τη διαφήμιση, ή τέλος πάντων, μπορείς να βγάλεις ένα μεροκάματο καλό και εύκολα. Αυτά θα επανέλθω κάποια άλλη φορά με κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Αν θέλετε κι εσείς, γράφτε μου κάτι, απορίες ή οτιδήποτε, θα τις δω και θα σας απαντήσω στο επόμενο βίντεο. Καλή σας μέρα.